σύνδεση κατευθείαν με το Κίεβο και την απεσταλμένη του Όπεν, την Αδαμαντία Λιόλιου. Αδαμαντία, είχαμε νέα επίθεση πριν από λίγο. Περισσότεροι από 10 πύραυλοι καλύμπρ, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, έπληξαν αεροπορική υποδομή στην περιοχή Κυροβοχράντ, που βρίσκεται στο κέντρο της Ουκρανίας, σε απόσταση περίπου 300 χιλιόμετρων από την Ουκρανική πρωτεύουσα, από το Κίεβο που και βρισκόμαστε. Με τους Ουκρανούς να μιλούν για μια φωνική επίθεση, καθώς 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες 26 είναι οι τραυματίες. Ένας αναφέρεται ότι είναι σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Μάλιστα, μεταξύ των τραυματιών είναι και στρατιωτικοί, όπως είναι και πολίτες, ενώ έχουμε καταστροφή και στις εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα όμως, μετά από την επίθεση που είχαμε, το μπαράζ επιθέσεων από πυράβλους από το έδαφος της Λευκορωσίας σήμερα το πρωί σε Κίεβο και Τσερνίχιβ, ο κύριος Ζελένσκι, όπως και οι επικεφαλείς των περιοχών, μιλούν για μια προσπάθεια της Ρωσίας να τρομοκρατήσει την Ουκρανία και κυρίως να τρομοκρατήσει και τον άμαχο πληθυσμό. Μάλιστα, σήμερα είναι η μέρα του κράτους, όπως ονομάζεται. Η Ουκρανία γιορτάζει λοιπόν σήμερα την επέτειό της και σε ομιλία του ο κύριος Ζελένσκι αναφέρθηκε στην Ουκρανία στο ότι θα μπορέσει να γίνει ένα κράτος νικητών και ένα κράτος της θρηλυκής αντίστασης, όπως αναφέρει, και όχι αυτό των 300 Σπαρτιατών, όπως λέει, που θα μείνουν στην ιστορία ή θα παραμείνουν στα βιβλία και στις ταινίες. Μάλιστα, σκοπός, όπως λέει, της Ουκρανίας είναι να συνεχίσει να αντιστέκεται, ώστε να καταφέρει να νικήσει και το παράδειγμά της να διδάξει τις επόμενες γενιές και να αφήσει το κράτος αυτό ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή Μοτίζιν Ματίνα, όπου, όπως έχουμε ενημερωθεί από την αστυνομία, μία ακόμη σωρός έχει βρεθεί στα περίχωρα του Κιέβου και σε λίγη ώρα αναμένεται να γίνει η εκταφή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει σκοτωθεί από Ρώσους στρατιώτες την περίοδο που τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου. Μάλιστα. Αδαμαντία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.